έχουμε και ένα ρεπορτάζ που αφορά μια ιστορία που έγινε χθες στη Λεμεσό, σε πιτσαρία. Έλα, Ερικά μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Τα ξημερώματα συγκεκριμένα. Αυτό το περιστατικό έζησαν τον τρόμο οι δύο υπάλληλοι της πιτσαρίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα εισέβαλε κουκουλοφόρος στην πιτσαρία, πρόταξε πιστόλι, ανάγκασε τους δύο υπαλλήλους να εξέλθουν από το υποστατικό και ακολούθως πυροδότησε και έριξε προς το εστιατόριο εμπριστικό αντικείμενο, το οποίο εκράγηκε και προκάλεσε έτσι φωτιά, κατασβέστηκε από τους δύο υπαλλήλους. Ο κουκουλοφόρος επιβιβάστηκε στη συνέχεια σε όχημα που τον ανέμενε δεύτερο πρόσωπο, το οποίο έφερε και αυτό κουκούλα, και αναχώρησαν. Λίγα λεπτά αργότερα, να πούμε ότι το όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν και κατέχει τους αριθμούς εγγραφής η αστυνομία, εντοπίστηκε να φλέγεται, καταστράφηκε ολοσχερός και το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί ως σκλοπημαίο από τις 6 Οκτωβρίου από τον ιδιοκτήτη του Συριακής καταγωγής. Να σου πω, Κατερίνα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη πιτσαρία στην οδό Νίκου Πατσίκη γίνεται στόχος, καθώς είχαμε και στο παρελθόν δύο βομβιστικές επιθέσεις εναντίον της, και οι ανακριτές του τα έλεγε σου εστιάζουν σε προσωπικές διαφορές που έχει ο ιδιοκτήτης και συγγενικά του πρόσωπα μαζί με άλλο πρόσωπο. Εκεί στρέφονται οι έρευνες των και πάντα γίνεται φασαρία στην πιτσαρία τώρα. Ναι. Ενώ είναι η πιτσαρία το θύμα των διαφορών. Ακριβώς, Κατερίνα. Να πούμε όμως ότι στην ουσία από αυτές τις εγκληματικές ενέργειες εναντίον της πιτσαρίας δεν προκαλούνται ιδιαίτερες ζημίες. Ίσως αυτό που διερευνούν και η ανακριτική ομάδα είναι ότι οι δράστες θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες της πιτσαρίας. Είναι κάτι το οποίο διερευνάται και από την μπορεί να κάνει καλή πίτσα. Εξασφάλισαν υλικά από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών. Είναι δύσκολο, καθώς όπως προανέφερα είχαν τα πρόσωπα τους καλυμμένα με κουκούλι. Άρα να σημειώσουμε ότι μπήκαν μέσα, είπαν στους υπαλλήλους εσείς βγείτε έξω και εκείνη την ώρα έριξε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Αφού πρώτα απειλήσαμε το πιστόλι. Μάλιστα. Τους ψάχνει η αστυνομία. Η τρίτη απόπειρα, έτσι δεν είναι, η τρίτη ενέργεια στη συγκεκριμένη πιτσαρία, μας είπες, ναι. Αυτές τουλάχιστον που γνωρίζουμε και ήταν το φως της δημοσιότητας, είναι η τρίτη φορά. Ευχαριστώ, Ερικά μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή καλημέρα. Καλημέρα.